Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο γήπεδο της ΕΑ για την αναμέτρηση των Darth Vaders απέναντι στους Μιναρίστ. Οι Darth Vaders δεν έχουν πάρει ακόμα νίκη, ήρθαν εδώ πέρα για να πάρουν την παρθενική τους απέναντι στους Μιναρίστ που έχουν πάρει μία νίκη και έχουν κάνει δύο ήττες. Παίρνουν και το τζάμπολ εδώ πέρα με τον Γαλανόπουλο να έχει την μπάλα, την στον Κοκόνη. Ξανά ο Γαλανόπουλος παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, σηκώνεται αστοχή στο rebound, παραλίγο επιθετικό. Μάχης εκεί πέρα, ο Αναστόπουλος κατέβασε την μπάλα, έδωσε στον Κοστούρο και αυτό τον συμπαίκτη του, τον Φραγκούλη, ο οποίος μπαίνει μέχρι μέσα, σηκώνεται για ένα φάουλ. Ο Παναγόπουλος έχει αρχίσει ήδη να εξάπτεται, το βλέπετε εδώ πέρα. Δύο ελεύθερες βολές για τον Φραγκούλη, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το σκορ. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Ο Κοκόνης στο αμυντικό και δίνει στον Τάρλα, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα οργανώσει. Γαλανόπουλος, Λιονάς και πάλι Τάρλας. Ωραία, πάση στον Τάρλα, από τον Τάρλα συγγνώμη, στον Κοκόνη, ο οποίος δεν καταφέρει να βάλει τον πόντο, αλλά κέρδισε το φάουλ και θα είναι η σειρά του για να εκτελέσει αυτός τις ελεύθερες βολές. Darth Vaders, 1-1 το σκορ. Ένα παρακάτω από τη σύγκριση στο παιχνίδι. Φραγκούλης, Αναστόπουλος, πολύ ωραία η κίνησή του. Μέχρι μέσα το σκορ, ο αρχηγός των Darth Vaders δείχνει εξ αρχής τις ωρέξεις του. Και βάζει ένα δύσκολο lay-up για το 1-3. Τάρλας, Γαλανόπουλος. Θα ψάξουν γρήγορη απάντηση τώρα οι Μιναρίς. Γαλανόπουλος κερδίζει πάρα πολύ έξυπνο το φάουλ με την εμπειρία του. Δεύτερο ομαδικό για τους Invaders. Λιόλα. Προσπαθεί να βρει δεξί διάδρομο. Σηκώνεται αστοχή. Ο Τάρλας επιθετικό. Τον Λιόλα. Γράφει και τα δευτερόλεπτα. Κοκόνη στο επιθετικό, σηκώνεται. Αστοχή. Ο Αναστόπουλος στο αμυντικό rebound. Περνάει το κέντρο και το Τάρλα. Φραγκούλης, σουτάρει για τρεις. Μόνος του, πολύ καλός ο Φραγκούλη. Κράτησε την κατοχή ο συμπαίκτης του. Συγγνώμη, δεν βλέπω τι είναι εδώ πέρα. Ο Γκιούλης δεν ήταν, ναι. Ξανά ο Φραγκούλης. Παίζει με πλάτη τον Λιόνα. Για τρεις. Πιο πολύ κατά σου τον Invaders εδώ πέρα. Λιόνος για τρεις. Αστοχή αλλά παίρνει το επιθετικό. Δίνει στον Τάρλα. Τάρλα σηκώνεται, δύσκολο το σούτ του. Ο Κοκόνης κρατάει την κατοχή. Κλέβουν όμως εκεί πέρα οι Invaders με τον Ξεκλένη. Και τώρα ο Φραγκούλης, αυτός είναι που θα πάει την μπάλα. Δίνει στον Κοστούρο. Σηκώνεται πολύ εύκολα από το κάτω, δηλαδή δεν είχε άμυνα. Παρ' όλα αυτά το έχασε. Και τώρα η μπάλα είναι και το Γαλανόπουλο και τον Τσουμινάρης. Για τρεις, ναι! Γαλανόπουλος μέσα, το πρώτο. 4-3 μπροστά η Μιναρίς πλέον. Φραγκούλης. Μέσα,
4-6. Ο Μπρατσαράς. Λιώνας. Πολύ δύσκολο το καλάθι να βάλει ο Γαλανόπουλος, είχε άμυνα, δεν τα κατάφερε. Πήραν δύο επιθετικά και ο Γαλανόπουλος μέσα από την χαμένη του ευκαιρία κατάφερε και βάλει άλλους δύο πόντους για το 6-5. 6-6, συγγνώμη. Καντούλης. Αναστόπουλος. Εξιάζω, σταματάει, σουτάρει για 3. Δεν την κάνει καθαρή μπάλα, κοντά το σούτου. Αμυντικό το rebound, προσπάθησε να τρέξει γρήγορα η Μιναρίς, δεν τα κατάφερε. Καλή άμυνα, η άμυνα εκεί πέρα του Κοστούρου. Με φάουλ εν τέλει, πάνω στο Λιώνα. Τρίτο το ματικό των Darth Vader's. Darlas. Darlas. 9-6. Η δεύτερη, ο Κοκόλης στο rebound. Καλανόπουλος, ο Κοκόλης. Σουτάρει για δύο Κοκόλης. Αστοχή, πάλεψε και διευθυντικό δεν τα κατάφερε. Η μπάλα στα χέρια του Αναστόπουλου, ο οποίος δείχνει τα χάλια του εδώ πέρα, πάνω στο Λιώνα. Τραγούλης επιλέγει τον Γιούλη. Αυτός δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Η κατοχή παραμένει για τους Darth Vader's. Έχουμε καλά για τώρα, πέρασε ο Σόμπολα στο παρκέ. Ωραία άμυνα του Ντάρλα. Τραγούλης. Αναστόπουλος, πολύ ωραία εδώ τα χάρη του. Βγαίνουμε δύο, Σόμπολας. Δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Ωραίο και το κοντρόλ του ρεφ. Τώρα ο Τάρλας είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα. Οι Μιναρίς μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή. Ο κότς Παναγόπουλος μάλλον είναι ευχαριστημένος από τις παίκτες του. Ενώ ο Γκαλαμάς έχει μάθει να κουβέντερες να περάσει το παρκέ. Δείξε μόλις αλλαγή. Ο Τσόνης δεν θα καταφέρει κάτι μπασκέτα. Παίρνει όμως το θετικό. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, την τελειωτική ο Κοκόνης την παίρνει. Αστοχή και ο Κοκόνης παλεύει για το θετικό. Δεν τα καταφέρνει. Τι κάνει εδώ πέρα ο Αναστόπουλος. Περνάει κατά τα πόδια του Γαλανόπουλου την μπάλα, αλλά βρίσκει πάνω στο συμπαίκτη του. Ο Λιώνας εκτός αυτού πήγε για ένα lay-up. Αστόχησε αλλά κέρδισε δύο βολές. Και μόλις συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά φάουλ των Darth Vader's, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα βγει. Πέρασε από τη Μιναρίς, ο Superstar ήταν ακόμα. Μέσα πρώτη, 17. Για τον Ρεφ Λιώνα.
για τους μιναρίς πλέον. Ντάρλας, κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία η πάσα στον Μπεκόνι, αυτός δεν κατάφερε να σηκωθεί. Ήταν δύο αντίπαλοι πάνω του. Με τον Γιούλη, σταματάει, σουτάρει για δύο. Τώρα καταφέρνει, επιθετικό το rebound από τον Ζόμπολα. Έχουμε βήματα. Μπάλα ξανά για τους Μιναρίς, 3-17 παραμένει το σκορ. 3-17 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Στο time out να υπενθυμίσω double score για τους Μιναρίς 18-9, 1-37 από τη λήξη. Γιουλής Καλαμάς Αλκιστόπουλος, σου πάρει για 3. Δεν θα καταφέρει. Πάει να ξανατρέξει το κούπεδο. Περνάει όλη την ομάδα. Βγάζει ελεύθερο τον Βαλέριο για 3 μέσα. Είναι 3 points special της Βαλέριος, κάτω στη γωνίτσα του και πυροβολή. Αναστόπιτος. Πολύ ωραία πάσα από τον Ρόβολα και πολύ καλή άμυνα του Τάρδα. Και τώρα και ένα κόπουλος. Τι άλλο θα βάλει το καπέλο του. Τρομερή πάσα από τον Λιώνα. Μπορεί να τον πέρασε και για τον Ντέιβις εκεί πέρα. Δεν τα κατάφερε ο Λιώνα να καρφώσει. Πάρα
μπροστά ο Γιανακόπουλος πήρε το μεταξύ στο διάδρομο, έτσι μέχρι μέσα και κέρδισε ένα φάουλ. Οδηγείται στην γραμμή της φιλανθρωπίας να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά για την ομάδα του. Πίσω στη θέση σου, έλα πίσω σε μένα. Σε ένα λίγο Τάγκαλε μπαίνεις. Αντώνη, πότε θα μπεις ρε φίλε. Αντώνη. Δεν ακούει τίποτα. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. Όχι πολλές αλλαγές. Τζιαντζόπουλος πέρασε για τους Invaders. Από όσο βλέπω και Κούτσις. Ενώ ο μεγάλος στάρ των Μιναρίσης πέρασε και αυτό το Μαριέ, αγκάλιος. Για δύο Αναστόπουλος, δεν τα καταφέρνει, αφήνει τον τριμπάνο του Γιανακόπουλο. Θα τρέξει πάλι το γήπεδο. Δεν κατάφερε να βάλει τον Ιγάπ, κατάφερε όμως να κρατήσει την κατοχή. Δεν έχει το γήπεδο σε 5 δευτερόλεπτα Γιανακόπουλος, πού να τον προλάβεις. Λιώνας επαναφέρει στον Γιανακόπουλο. Σουτάρει για τρεις ο Γιανακόπουλος. Πρέπει να βρουν επιθετικό ρυθμό οι Invaders για να διεκδικήσουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Κούτσις. Πολύ καλή αμυνατικότητα από τον Ζάγκαλο. Ο Γιάννος τώρα κατεβάζει την μπάλα, βρίσκεται τον Γιανακόπουλο. Πάνω του Γιανακόπουλος, κοιτάει. Γιανακόπουλος, Βαλέριος, ξανά για τρεις. Άσπρωση την φορά, ο Τάγκαλος παίρνει το δυτικό rebound, ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκεται τον Γιανακόπουλο.
3 δευτερόλεπτα μένουν και για να κόβουν για 3 αστοχή. Το rebound από τον ίδιο. Φτάνει μέσα στη μέσα, σηκώνεται αστοχή. Άγγελος άλλο ένα επιθετικό, τα Φογιάννης τώρα. Αστοχή και τα Φογιάννης. Φτάσαν να πείσεις πίσω. Με τον Γαλαμά. Φτάνει σε ένα δίποδο. Το 25-11. Έχει έξω το κύπεδο, το σκόρα για Γαλαμάς. 14 πλέον διαφορά. Γιώνας, πολύ γρήγορη απάντηση. Εκτέλεσε δύο βολές ο Τζατζιόπουλος, να βάλει και αυτός το όνομα του στον πίνακα τον σκόρ. Πότε θα μπει ο Παναγόπουλος, φωνάζει και κοινό. Thank you.
φέρει στο Γαλανόπουλο, που θέλει να το βάζει την μπάλα. Θα οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Αυτός τον Γιανακόπουλο. Ο Τσόνης. Γιανακόπουλος. Πολύ ωραία αποφεύγει τον αντίπαλό του. Από αυτήν. 31-13 πλέον το σκορ. Δεν μπορούσα να βάλω μια ρίσκα. Διάφορα που έχουν να εξηγήσω. Γιουλή δεν τα καταφέρνει. Για να δούμε τώρα πώ θα τρέξει το γήπεδο και αυτό το κάνει. Πάει σε ένα αριστερό λεγιά. Πολύ εύκολο για τον ίδιο. 33-13. Αν σου σήκωσε την πρώτη φορά. Έλα μας. Μούλη για δύο. Άμενα από το πάνω στους Rangers. Θέλω να περάσω γρήγορα τα κύπρα και αυτό κάνω. Έχει το πάνω στον αγώνα. Δεν είναι κάτι ωραίο. Για πάνω να καλάβει και πάνω στον Φραγκούλης. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά μένουν, για την λήξη του ίδιου χρόνου. Έξω συμπλήρωμα της πόλης για το Φραγκούλη. Για 3 στην εκπνοή, δεν τα καταφέρνει.
άρπαξε την μπάλα και τα κατάφερε. Δείτε τον, είναι μόνος. Ντάρλας. Σηκώνει τον Ντάρλας, αστοχή. Για να κόβει το σκέφτο για το φόλο, δεν τα κατάφερε και θα εκτελέσει δύο βολές. Τώρα και δύο βολές. Μέσα πρώτη. Έξω δεύτερη. Παίρνει το επιθετικό. Άλλες δύο βολές για τον Αστόπουλο. Σε περίπτωση που κουνιόταν βέβαια η κατοχή θα άλλαζε. Δεν κουνήθηκε από την γραμμή και των βολών. Πήρε το επιθετικό rebound και ξανακίνησε άλλο ένα φάουλ. Δίνει στον Παναγόπουλο και αυτό τον Κοτσόνη. Κόβει μέσα στον Παναγόπουλο, τον βλέπει ο Κοτσόνης. Και τώρα Γιανακόπουλος. Κοτσόνης και έχουμε βήματα. Πολύ σωστά. Μήπως τώρα είναι η ώρα για αντεπίθεση των Βέιντερς. Για να δούμε. Πρέπει ο Αναστόπουλος να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Είναι στον Πραγκούλη. Τώρα ξανά ο Αναστόπουλος. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Τον πάρτο τον ίδιο. Πολύ ωραία αλλαγή κατεύθυνση. Πάει ένα από τον Λιάβο. Τώρα ο Αναστόπουλος παίρνει ένα φάουλ. Ο Κοκόνης θα μπει τώρα στο παρκέ. Θέση του Αλανόπουλου. Ο Γιανακόπουλος θα βάλει στην επίθεση του Μιναρίστη. Πάμε το Φραγκούλης. Κουτάρει και τρίτο ο Γιανακόπουλος, δεν θα καταφέρνει. Φραγκούλης στο αμυντικό. Δεν έχει λοιπόν ήδη τα χέρια του. Θα έχει 55. Αναστόπουλος. Πραγματικά έχει τρομερά χάντες αυτό το παιδί. Η διαφορά είναι στους 14 ξανά. Στους 20. Το κοκόνις. Πλάτη, γυρνάει. Δεν τα καταφέρνει. Αναστόπουλος μέχρι μέσα. Πολύ καλή άμυνα με τον Αναστόπουλο. Ντάρλας. Δεν είναι στον Αναστόπουλο. Μια πάσα νόλου στον Κοτσόνη. Σηκώνεται και στοχή. Ας είναι Γιανακόπουλος τελείωμα Κοτσόνης. 38-22. Ένα λεπτό ακριβώς πριν τη λήξη του μηχρόνου. Αναστόπουλος. Φραγκούλης για τρεις. Έξω. Γιανακόπουλος στο rebound.
περνάει το γήπεδο. Πάρα πάσα σε μια ιδέα. Αναστόπουλος πάνω του καταπληκτικός από το σπάνο Αναστόπουλος. Γι' αυτό έκανα το μία λάθος πάσα. Πολύ κακή πάσα εδώ πέρα την Κάρλα. Είκοσι δευτερόλεπτα μένουμε πλέον. Για την λήξη του μικρόνου, Φραγκούλης. Δεν υπάρχει κάτι πάνω να δώσει καμία ομάδα. Θα κουλήσει το δεύτερο. Παραλίγο. Παραλίγο. Το μέρος 41-22. Βούτυρο στο ψωμί του αυτά. Επιστρέφουμε ξανά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο ΤΣΕΑ. 41-22 στο σκορ, σχεδόν τα μπλε σκορ. 17 πόντους στο φορά μπροστά στον Μιταρίστ. Και τώρα για Λαμάς έχει την μπάλα για τους Ιντέιτες, που πρέπει άμεσα να ψάξουν να βρουν την αντεπίθεσή τους. Κερδίζει ένα φάουλ. Από την αρχή, από τα πρώτα βήματα της ομάδας, Γιαννακόπουλος, αυτός είναι μεταγραφή αεροδρομίου, σηκώνει τα στοχή. Πάλε εδώ, κάνει ο Ντάρλας. Πάλε εδώ,
Αναστόπουλος. Πολύ ωραία πάσα στο Κοκόρι που έχει βάλει μπροστά του. Σκοράρει για το 43-23. Σκοτς ξανά η διαφορά. Ωραία πάσα στο Κοκόρι. Χάνει. Σύσου μη μάλλον. Κύριε Τσούνα, πότε θα με κάνετε διαιτητή? Τι? Πότε θα γίνω διαιτητή? Έχω γίνει να μην έχει κάτι κατά μόνο. Έχω πολύ ωραίες στιγμές. Τον βρεθάνει συμπαίκτες του. Ελπίζουμε να είναι καλά, το έχω μας περαστικά. Με το που είπα κάτι κακό για αυτόν, εννοείται ότι συμπαθώ. Το ξέρει. Χτύπησε. Μακάρι να μην έπαθει κάτι σοβαρό. Τρεις, δεν τα καταφέρει η φορά. Ανόπουλος, πλάνα μια
κάτω εκεί πέρα για τον Κόπουλο. Πολύ ωραία πάσα στον Τοκόνι. Αυτό σταματάει, σουτάρει. Γύρισε. Δεν καταφέρε. Ένα ρεξικό. Ο Αναστόπουλος. Τρομερά χάνει το Αναστόπουλος. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Μπορούν οι τρεις καλές άμπουλες να ισορροπήσουν το παιχνίδι οι Invaders. Έχουν αρχίσει και βρίσκουν λίγο την επίθεση. Για να κόβουν σουτάρι για τρεις, αστοχή. Βγήκε η πρώτη. Πολύ ωραία κίνηση εδώ πέρα του Ζόμπολα. Ένα φάουλ κέρδισε. Σουτάρει βολές. Αναγκές και για τις δύο ομάδες. Οι Invaders εδώ πέρα δεν ξέρουν γιατί έκαναν αναγκές. Οι ομάδες τους πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δεν έκαναν μέσα τα παιδιά. Θα θέλουν να παίξουν όλοι μάλλον. Πολύ όμορφα πέρα της Καλυκάνης. Τους έρθετε την διαφορά. Ο Μονακόπουλος το πήρε προσωπικά. Μπήνει στο Κοκόνι. Αλανόπουλος. Πήρε μη το παιχνίδι και καλά κάνει. Δεν ξέρετε τώρα για σένα. Μέσα. Μην το βρίνε το χέρι του αυτός. 48-34. Εκεί που οι Invaders είχαν πάει να μειώσουν διαφορά. Ο Γιανακόπουλος ήταν εκεί και είπε όχι. Τζιατζόπουλος για τρεις δεν τα καταφέρνει. Το rebound όμως ήταν από τον Γιούλη. Κερδίζει ένα φάουλ, τέλες και δυο πολλές. Έξω το κόλτσο μέσα από Γιάννης. Φάλε το καράβι για
κέρδισε. Ο οποίος θα σκέφτει μια φάουλ, θα πόσουν με ρόλο τον Διαμαντία, Καλανόπλος για τρεις, άστοχος, με τον Γιάννη Παπαδικό, σηκώνει μέσα στην πάει φάουλ, μπορεί και να ήταν, τώρα δεν είναι τίποτα, Ηλίς, νόκης, νόκης τώρα για τρεις, Καλανόπλος για τρεις, άστοχος, Γιαννακόπλος με φάουλ, πολύ γρήγορα κατεβαίνει εκεί με τον μόνος του, τους περνάει όλους ο Γιαννακόπλος. Γιούλης, σταματάει σου τώρα για τρεις. Αφιχώς, ξανά ο Γιαννακόπουλος το κάνει. Πώς αυτό λοιπόν είναι αφιχώς. Με κύπας αυτό το Κάρλα, έχει σκάσει ο Γιαννακόπουλος. Πρέπει να πάρει ένα σες. Δεν τα κατάφερε εδώ πέρα ο Κούτσης. Πάει μέσα, ούτε θα καταφέρνει. Πάνω σε μια του Αλανόπουλου. Πολύ όμορφο περνάει τους δύο πάλι του. Πάει στον Γιαννακόπουλο για να κάνει τα Thank you.
ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Υπενθυμίζω ότι μπροστά είναι η Μιναρίστ. Απάντησε αυτή την πέρα ο Κούτσης, δεν τα κατάφερε και τώρα ο Γιανακόπουλος τρέχει το επίπεδο. Τι θα κάνει, φτάνει μέχρι μέσα, αστοχή, καλή άμυνα και τώρα νομίζω να τα καρφώσει. Thank you.
Επιστρέψαμε τρίποντα τον Αναστόπουλο πολύ γρήγορα. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, το αμυντικό από τον Παναγόπουλο που έκανε λάθος πάσα. Γιούλης σηκώνεται μέσα. 63-43. Παναγόπουλος κάνει φαντάζεται να κοντά. Κέρδισε για ένα φάουλ. Θα σου κάνει για δύο βολές. Γι' αυτό έχουν πάει εκτός.
σκοράρε. Άλλη μια φορά. Κάνω το γαλάτι. 71-48. Έλα μας για τρεις. Μέσα. Πες να σουτάρει ο Αντωνής. Παναγιώτης. Παναγόπουλος. Γατρής. Το αγόρι μου. Όχι. Όχι. Δεν τα κατάφερε το Παναγόπουλος. Τι γίνεται τώρα. 73-55 το σκορ. Δεν θα γίνει καμία επίθεση. Μιναρίς παίρνει τον οσφύλο. Εμείς θα λέμε ξανά σε περίπτωση 20 λεπτά με το επόμενο, το ρεαλό παιχνίδι.